Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 81 η τιμή. Να μην θεωρείς ότι πιο αληθινές είναι εκείνες οι τιμές που αποδίδονται φανερά και εμπνέονται από φόβο, αλλά εκείνες που προέρχονται από ανθρώπους που μόνοι τους θαυμάζουν το χαρακτήρα σου περισσότερο από την περιουσία σου. Σωκράτης, στους παρόντες ούτε να κατηγορείς ούτε να επαινείς, γιατί θα ξεσηκώσεις έχθρα και κολακία. Σε κακές καταστάσεις ούτε να σε παρών ούτε να βοηθάς, γιατί θα θεωρηθείς ότι κάνεις και εσύ τα ίδια που κάνουν οι άλλοι. Η τιμή είναι το μεγαλύτερο έπαθλο ανάμεσα στα όμορφα, γιατί είναι το πιο μεγάλο από τα απλά αγαθά. Αριστοτέλης. Οι τιμές προέρχονται από αρετή και όχι από κακία. Γοργίας. Δεν είναι σωστό να διαταράσουμε όλα αυτά και να τιμάμε τους ανθρώπους με υπερβολικές τιμές και να τους προσδίδουμε υπέρογγη αξία, ενώ ταπεινώνουμε το Θεό τιμώντας τον ίσα με τους ανθρώπους. Αριανός. Είναι αρκετό στους άνδρες που αναδείχθηκαν γενναίοι να εκδηλώνονται τιμές με έργα. Θουκυδίδης. Νόμιζαν ότι δεν πρέπει να τιμούνται με ψηφίσματα, αλλά να μείνει το όνομά τους στη μνήμη όσων ευεργετήθηκαν από αυτούς. Εσχήνης. Αποδίδουμε τιμή ως δόσιμο για τα καλά στις πράξεις που έγιναν για την αρετή. Υπόλοιψη από τιμή και σχήμα σεμνότητας ή τήρηση της υπόλοιψης. Πλάτων. Κατηγορούμε όποιον δεν προτιμά να τιμάται στο καλό. Αριστοτέλης. Στη ζωή και τον πλούτο που νομίζουν ότι ασχολούνται αρκετά, οι άνθρωποι δεν φροντίζουν παρά μονάχα για την τιμή. Στεναχωριόμαστε με όσους ζητούν υπερβολικά κάποιο άλλο αγαθό, ενώ επενούμε όσους επιζητούν ακόμα μεγαλύτερη τιμή από αυτή που έχουν. Πρέπει οι μεγαλόφρονες και όσοι ξεχωρίζουν από το πλήθος να μην επιχειρούν πράγματα που θα μπορούσε και ο τυχόν να εκτελέσει, αλλά εκείνα που κανείς δεν θα τολμούσε να επιχειρήσει. Ισοκράτης.